Βαθιά συγκινημένος από αυτή την θετική αποφασή σας. Ευχαριστώ και αναμένω τον Δήμαρχο για τα καλά λόγια τα οποία, τεκμηρίωσα την απόφαση ότι συνδέομαι και ο τόπος με την πόλη του Αγρινίου από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, που είμαι Μητροπόλητης Ναυπάκτου αλλά και της περιοχής του Αγίου Βασίλειου, η οποία υπάγεται στον Δήμο Αγρινίου. Ευχαριστώ βέβαια εκκρατείας και τον σεβασμό του Μητροπολίτη Ετωρίας Καρκαραλίας και με τον Ασπινό για την ευμένη αποδοχή της απόφασης αυτής, όπως και τον σεβασμό του Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καρινίκο για την παρουσία του και τους παρόντες γνωστούς και φίλους, ιδιαίτερα στον παλιό φίλο των γυμνασιακών μου χρόνων, Παναγιώτη Καλλιόργο. Επιτρέψτε μου ως πνευματικό αντίπερο, δηλαδή ως αντιπροσφορά στο δώρο σας, να αναφερθώ στη συνέχεια σε δύο σημεία. Πρώτον, τι αυτοποιεί ο Δήμαρχος, το Αγρίνιο του Αεμών, δηλαδή το Αγρίνιο στη ζωή μου. Και δεύτερον, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, όπως προσπαθώ να κάνω αυτό το διάλογο της Ορθόδοξης Θεολογίας με τα σύγχρονα ρεύματα που επειδή κυκλοφορούν σήμερα στον κόσμο. Γεννήθηκα, όπως είπατε προηγουμένως, στο Γιάννη, να πω που κατάγομαι, αλλά από τα μικρά μου χρόνια συνδέθηκα με το Αγρίνιο. Αυτό συνδέεται με τη Δία μου Παρασκευή, αδελφή της μητέρας μου, η οποία για πολλά χρόνια ήταν διευθύνουσα στο θεραπευτήριο Άγια Ανάρτηρη στο Αγρίνιο, ακολουθώντας από τα Γιάννη το πνευματικό της πατέρ Βενέδικτο. Με αυτή την αφορμή, ερχόμουν από την ηλικία των 6 ετών στο Αγρίνιο, 1951-52, το Πάσχα και τα καλοκαίρια, επειδή τότε είχε διαγνωστεί ένα προστάδιο για την εμφάνιση αδενοφάθειας λόγω των δυσκολιών της αποβλής εκείνης και χρειαζόμουν κυρίως κατάλληλη τροφή και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Έτσι στο Αγρίνιο ξεπέρασα αυτή τη δυσκολία στην αρχή της βιολογικής μου ζωής. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο της εφηβείας μου, ήρθα στο Αγρίνιο για να συνεχίσω τις γυμνασιακές μου σπουδές στο τότε μοναδικό εξετάξιο Παπαστράτιο Γυμνάσιο 1959-1963, από όπου και αποφύτησα και χαίρομαι διότι σήμερα βλέπω και το συμμαθητή μου, τον κύριο Βαϊνά. Έτσι γνωρίζω το Αγρίνιο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έχω μέσα μου ζωηρές εικόνες από το παλιό Αγρίνιο και τους ανθρώπους που θυμάμαι έντονα το τότε Δήμαρχο Γεώργιο Παπαϊωάννου. Επομένως, πέρα από την υγεία μου και τη μαθητεία μου, εδώ στο Αγρίνιο με βοήθησε αποτελεσματικά στη μετέπειτα εκκλησιαστική εκπαίδευσή μου με δύο συγκεκριμένους τρόπους. Πρώτον, ο τότε διευθυντής του οικοτροφείου στο οποίο έμενα, Ηλίας Ξένος, μετέβη στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Σπυρίδων. Συνέπεσε αυτό το γεγονός με τη φίτησή μου στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, οπότε επισκεφτόμουν το Άγιον Όρος και έμενα για πολύ καιρό στη νέα σκήτη. Έχοντας ορμητήριο τη νέα σκήτη, ανείχνευα την έρημα του Αγίου Όρους, αναζητώντας τη ζωή των ασκητών της ερήμου. Εκεί γνώρισα πολλούς ερημίτες ασκητές, μεταξύ των οποίων τα μέλη της συνοδείας του Αγίου Ιωσήφη, σήμερα που θυσιαστούν, είτε τον Άγιο Εφραίμ τον Παντελεκτόκη, τον Ιωσήφη τον Παντελεκτινό, τον Εφραίμ τον Ιωθαίτη, μετέπειτα Αριζονίτη της Αμερικής, τον Πατέρα Θεοφύλακα. Και έτσι εισήχθηκα στη μυθική και η συναστική παράδοση της Εκκλησίας μας. Καρπός αυτής της έρευνας είναι το βιβλίο μου «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου», που μεταφράστηκε σε 27 γλώσσες και πολλά άλλα παρόμοια βιβλία. Δεύτερον, στο Αγρίνιο γνώρισα τον τότε πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωρίας και Καραλίας, αρχιμανδρίτη και πατέρα Καρίνικο Κούλο, που όταν ήμουν φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, εξελέγει Μητροπολίτη σε δέσεις τότε και αμοπίες και σήμερα είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Με την πρόσκλησή του τον ακολούθησα στην Έδεσα, έμεινα μαζί του στο Επισκοπείο για 15 χρόνια, με χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και ασκούσα το έργο του Ιερδίκος και αξιώθηκα από τον Θεό 7 μήνες στο
στο κρεβάτι του πόνου να είμαι κοντά του και να του κλείσω τα μάτια ενός Αγίου πραγματικά ενισχώ.